Γεια σου, καλώς ήρθες στο δικό σου κορυφαίο προσωπικό κανάλι στο οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Και εδώ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό, το οποίο θα στο εξηγήσω, αλλά είναι όμως πραγματικά συγκλονιστικό, με πολλές αποκαλύψεις, τεράστιες αποκαλύψεις, γεγονότα και πράγματα και πληροφορίες που θα μάθεις και θα πάρεις. Ευθύς αμέσως ξεκινάμε. Να σου εξηγήσω. Ο Νοέμβριος λοιπόν του 24 είναι από τους πιο καρμικούς, ιδιαίτερους, δυνατούς ενεργειακά μήνες. Σε πάω πολύ γρήγορα και θα σου δώσω κλειδιά. Εντάξει, εσύ πάρε τα κλειδιά και ερμήνευσέ τα. Έχουμε νέα σελήνη στο Σκορπιό που σημαίνει ξεκλείδωμα κρυμμένης δύναμης. Εντάξει, όχι επιφανειακές αλλαγές είναι το κλειδί, αλλά ουσιαστικές και αλήθειες. Έχουμε μετά Ερμή στον Τοξότη, που σημαίνει η επέκταση του μυαλού και αναζήτηση της αλήθειας. Εντάξει, εκεί τι κάνουμε, περιέργεια, γνώσεις, νέες ιδέες, αλλά όμως αναζήτηση της δικής μας της αλήθειας. Και φυσικά και κάτι άλλο, αποδοχή της πολυπλοκότητας αυτής της περίεργης ζωής που ζούμε. Λοιπόν, Άριστο Λέοντα, ενεργοποίηση θάρρους, κοσμική κυριαρχία. Θεραπεύουμε παλιές πληγές. Δυναμικές, βρίσκουμε δύναμη και ενθάρρυνση να αντιμετωπίσουμε σκιές. Τις σκιές του εαυτού μας και των άλλων ανθρώπων. Έχουμε μετά μία πανσέλινο στον Ταύρο, ορθοδρόμηση Κρόνου, ευθυγράμμιση με αυθονία και με τα μαθήματα και με τα καρμικά μας μαθήματα και έρχονται γεγονότα, ισχυρά γεγονότα και αποκαλύψεις και με την ενέργεια του πλανήτη Ουρανού, απρόβλεπτες αλλαγές. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Στη συνέχεια, 11 Νοεμβρίου, Αφροδίτη στον εγώ καιρό. Εκδήλωση της αγάπης, μέσα όμως από σοβαρότητα και πρακτικότητα. Εντάξει, αφοσίωση, ευθύνη, οι σχέσεις που λέει ότι πρέπει να έχουν γερές βάσεις. Πάμε. Πλούτωνας στον υδροχό, αυτό είναι στις 19 Νοεμβρίου. Ενεργοποιώντας την ψυχική επανάσταση. Αν ήταν να επιλέξω εγώ μία κατάσταση, αν θέλετε μία όψη, μία διέλευση, ένα αστρολογικό γεγονός, αυτό θα επέλεγα. Πλούτωνα στον υδροχό, ενεργοποιώντας την ψυχική επανάσταση. Θα πρέπει να μπούμε στα επόμενα χρόνια και θα μπούμε σε γεγονότα στα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχική μας υγεία, την ψυχική υγεία των ανθρώπων και σε ατομικό και σε μαζικό επίπεδο, όπου η ανθρωπότητα πλέον μπαίνει πραγματικά σε μία νέα εποχή, ένα σημαντικότατο γεγονός που έχει να κάνει με εξελίξεις, ανακατανομή δύναμης, ενέργεια για εσωτερική επανάσταση, όχι στον έλεγχο των μαζών να το πω έτσι, σε προσωπικό επίπεδο συναισθηματική αναγέννηση, επαναπροσδιορισμό σχέσεων. Αυτά τα λίγα κλειδιά. Πάμε τώρα να πω και 2-3 ακόμα. Ήλιος στον Τοξότη, ένα ταξίδι ανώτερης σοφίας και εξερεύνησης στις 21 Νοεμβρίου, όπου η ψυχή αναζητά φιλοσοφίες, ιδέες, αναζητά να συνδεθεί με το θεϊκό, με το θείο κομμάτι. 25 Νοεμβρίου, ο Ερμής είναι ανάδρομος, μαθήματα επικοινωνίας, εσωτερικής σύνδεσης, το πούμε, επανεξέταση πεπιθήσεων, σκέψεων, αξιών, καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις συχνές, αλλά όλα αυτά όμως θέλω να σου πούνε ότι κρύβονται μεγαλύτερα μαθήματα για εσένα. Λοιπόν, αγαπημένο μου, αυτός είναι ο Νοέμβριος. Θα ρίξουμε λοιπόν, θα κάνουμε τώρα για κάθε ζώδιο με έναν ιδιαίτερο τρόπο το άνοιγμά μας. Το άνοιγμα αυτό βλέπεις εσύ, ζώδιο οροσκόπο. Εδώ όπως βλέπεις υπάρχουν συγκεκριμένες κάρτες, υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος, όπου ανάλογα με το ζώδιο, το μήνα, το χρόνο κτλ. Κτλ. Και συνδυάζοντας αριθμολογικές, αστρολογικές και κάποιες χρονικές μεθόδους, σου δείχνει συγκεκριμένα ποιες κάρτες ταρό θα επιλέξεις, τις ερμηνεύουμε και ξεχωριστά και σε συνδυασμό και θα δεις πώς θα γίνει. Εντάξει, λοιπόν, εγγραφή οπωσδήποτε, καμπανάκι δύο φορές για να σου έρχονται τα μηνύματα. Βλέπεις τα βίντεο μου, βλέπεις και τα προηγούμενα βίντεο τα οποία έχω φτιάξει. Γεια σας τους καινούριους που με βλέπετε και για τους παλιούς. Καλό είναι να ξαναβλέπετε κάποιες αναλύσεις, διότι τις βλέπετε, πήρατε μια ιδέα, πήρατε μια πληροφορία, αλλά όταν ξαναμπείς μετά από κάποιο διάστημα μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Για σκέψου το και έτσι. Λοιπόν, σπάνιο τσιγκάνικο τάρο που θα σοκάρει όλους, οι τρεις πόρτες που θα αλλάξουν τη ζωή σου.
σπάει πραγματικά τα κοντέρ σε views και τα λοιπά, μπες μέσα και σε likes, πάνω από 1200 likes, μπες μέσα να το δεις, είναι πολύ, είναι συγκλονιστικό. Θέλω να δεις επίσης, πρόσεχε, έρχονται σημαντικές αλλαγές και να ταράξεις, μάθε τώρα. Και θα σου πρότεινε επίσης και το ένα πολύ, είναι λίγο πιο παλιό βέβαια, το συγκλονιστικό αιγυπτιακό ταρό ρίξιμο, μπες να το δεις, εντάξει. Θα τα ψάξεις, είναι όλα στο site μου, στο κανάλι μου εδώ, site, εντάξει, έχω δωρεάν υπηρεσίες, στο akastaro.gr, μπες και εκεί. Πάμε όμως ευθύς αμέσως τώρα να κάνουμε τις αναλύσεις μας, να δούμε, να μην σε κρατάω σε αγωνία, να δούμε τι γίνεται. Και ξεκινάμε λοιπόν με τους κρύους. Κρύος λοιπόν. Α, οι χρόνοι υπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν και οι χρόνοι κάτω, μπορείς να τους δεις, να μπεις μέσα να επιλέξεις. Για τον κρύο λοιπόν, έχουμε τις δύο εξής όμορφες κάρτες. Να τις φέρω εδώ, να τις βλέπεις, να τις θαυμάζεις. Λοιπόν, έχουμε το άρμα και το δύο κυπέλων. Το άρμα τι συμβολίζει? Συμβολίζει τη δύναμη της θέλησης. Επιμονή, αποφασιστικότητα, να ξεπεράσεις τις δοκιμασίες, τα εμπόδια. Δύο κυπέλων τι έχουμε? Αντιπροσωπεύει την αρμονία όμως, τις σχέσεις, την ένωση, τη συνεργασία. Μην αφήσεις θέματα ψυχής εκτός. Κάποιος άνθρωπος υπάρχει εδώ με τον οποίο χρειάζεται εσύ να δεις, να προσδιοριστείς, να συνδεθείς. Ο Νοέμβριος λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο συνδυασμό. Τι προσφέρει για σένα κρύο Νοέμβριος? Την ευκαιρία να ενώσεις τις δυνάμεις σου με κάποιον άλλον, πραγματικά τις δυνάμεις με κάποιον άλλον, να προχωρήσετε δυναμικά σε μία συνεργασία ή σχέση. Οι σχέσεις γενικότερα θέλουν ενέργεια. Οι σχέσεις γενικότερα θέλουν καύσιμο. Οι σχέσεις γενικότερα, είτε επαγγελματικές είτε αισθηματικές, θέλουν πολύ πολύ ενέργεια από εμάς να δώσουμε, φυσικά και να πάρουμε, αλλά πρέπει και εμείς να δώσουμε. Εδώ έχει να κάνει με τη δύναμη της θέλησης. Αυτός ο συνδυασμός εδώ, αυτό λέει εδώ. Η δύναμη της θέλησης συνδυασμένη με την αρμονία μπορεί να σε οδηγήσει σε μεγάλη επιτυχία. Προσέξτε τώρα που το λέω και πάντα. Εδώ έχουμε κάποιες γενικές επιδράσεις. Αγαπημένοι μου, αυτό το άνοιγμα ισχύει μόνο για αυτούς που το βλέπουν, εντάξει, δεν ισχύει για όλο τον κόσμο, και εδώ θέλει να σου πει ότι έχεις όλο το δυναμικό, όλη τη δύναμη να τα καταφέρεις, να προχωρήσεις, να φέρεις φοβερές αλλαγές στη ζωή σου το μήνα Νοέμβριο με όλο αυτό το σκηνικό που είπαμε και προηγουμένως. Εντάξει, πάμε. Ταύρος. Για εσάς τους Ταύρους. Βγαίνει ο ανόητος και το εννέα ξυφών. Τι σημαίνουν αυτές οι τοποθετήσεις? Ο ανόητος, ο ιωτρελός, αντιπροσωπεύει μία νέα αρχή. Ένα νέο ξεκίνημα. Σημαίνει επίσης αθωότητα, αλλά και το θάρρος να ρισκάρεις. Εδώ αφορά τα πάντα. Τη ζωή, εσένα, μια σχέση, ένα επαγγελματικό επιχείρημα, εγχείρημα, μια νέα δουλειά, ένα ρίσκο νέας δουλειάς, να πας κάπου αλλού, μια σχέση, μια νέα γνωριμία, επανασύνδεση κατά κάποιο τρόπο, εγώ θα το πω, όχι επανασύνδεση ακριβώς, αλλά να ξαναζωντανέψει φλόγα σε μια σχέση, να επαναπροσδιοριστεί, είναι όλα ρίσκα αυτά. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε ένα μοτίβο και λέμε, άστο, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ή αυτό ή εκείνο, μπορώ, δεν θέλω άλλο, δεν αντέχω. Υπάρχει όμως μια δυναμική. Το εννέα ξυφών δείχνει ότι έχεις πάρα μα πάρα πολλές ανησυχίες. Θα μου πεις, στους προηγούμενους μήνες δεν είχα? Είχες. Εδώ όμως, επειδή είναι και ο αριθμός 9, υποδηλώνει, να σου πω, άγχος, ανησυχίες, φόβους, αϊπνίες, δηλαδή δεν κοιμάσαι καλά τα βράδια, από το άγχος υπάρχει έλλειψη ελπίδας, υπάρχει μια αγωνία έκδηλη. Ο μήνας όμως αυτός λέει, ποια είναι η πρόκλησή σου και τι όμορφη πρόκληση που έχεις. Ξεκίνα κάτι καινούριο, ξεκίνα αυτό που θέλεις παρά τους φόβους και τις ανησυχίες.
Η ανάληψη ρίσκου ναι έχει άγχος. Η ανάληψη ρίσκου ναι το να κάνεις πράγματα καινούρια ή να πέσεις στο κενό που λένε και να κάνεις, ενώ δηλαδή να ρισκάρεις χωρίς να έχεις όλες τις πληροφορίες, μπορεί να σε αγχώσει, αλλά υπάρχουν ίσως λέω, εσύ θα το εξερευνήσεις Ταύρο και ο κάθε Ταύρος εκεί είπαμε ζώδιο οροσκόπος, ελεύθερα, θα το εξερευνήσεις εσύ ελεύθερα με τη δική σου ελεύθερη βούληση, για να δεις ποιες είναι αυτές οι νέες δυνατότητες που έρχονται. Δώσε τέλος στον κύκλο της αγωνίας και μπες σε μια διαδικασία να ανακαλύψεις την ομορφιά, τη γλύκα και το δώρο της ζωής. Η ζωή θέλει και λίγο, όχι τρέλα, θέλει λίγο τρέλα, θέλει λίγο ανοησία. Ο καθένας με το δικό του στυλ και τρόπο, θέλει όμως και κάτι να το βάλεις μπροστά, να το ξεκινήσεις. Εντάξει, πάμε τώρα. Στους διδύμους βλέπουμε ζώδιο οροσκόπο. Εδώ τώρα έχουμε μεγάλη αίρια και ακόλουθο το ράβδο. Ένας όμορφος συνδυασμός. Κοίταξε να δεις. Η μεγάλη αίρια συμβολίζει τη διέστηση, τη σοφία, αλλά και τα δικά σου μυστικά τα οποία έχεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε, αλλά τώρα μιλάμε για εσένα, εντάξει. Λοιπόν, τα δικά σου μυστικά. Ο ακόλουθος ράβδων από την άλλη αντιπροσωπεύει την ενέργεια, τον ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα, την ανανέωση, το καινούριο, θα έλεγα και τις σπουδές. Έχει ενέργεια όμως, έχει ένταση. Ο Νοέμβριος λοιπόν σου λέει το εξής. Χρησιμοποίησε τη διέστηση, ώστε να κατευθύνεις την ενέργεια, το πιάνεις τον Νοέμβριο, δεν βλέπεις πώς, τι ωραία βγαίνει η ιστορία, να κατευθύνεις την ενέργεια και τον ενθουσιασμό σε νέα πράγματα, να ανανεώσεις τη ζωή σου. Έχεις μέσα σου μια σοφία εσύ δίδυμε, μια μεγάλη σοφία, η οποία προέρχεται μέσα από τα δικά σου μέσα από τις δικές σου αισθητηριακές αντιλήψεις που είναι νοητικές, είναι ψυχικές, είναι αισθηματικές, ενεργειακές. Και αυτές οι αντιλήψεις σε συνδυασμό με τη δική σου σοφία, με τη διαίσθησή σου, είναι καθοριστικές για την επιτυχία. Για να μπορέσεις να προχωρήσεις τα πράγματα λοιπόν και να φέρεις νέες ενέργειες. Καρκίνος. Ζώδιο οροσκόπο βλέπουμε. Έτσι θα το ξέρετε, βλέπετε που έχει το ζώδιο σας και τον οροσκόπο σας. Εδώ έχουμε έναν αυτοκράτορα και με μία βασίλισσα ξυφών. Πολύ όμορφες κάρτες εδώ. Τι αντιπροσωπεύει εδώ πέρα. Εξουσία, τάξη, δύναμη, αλλά και πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Για κάποιο λόγο ο Νοέμβριος σε βάζει σε μια κατάσταση πολλών ευθυνών, όπου πρέπει να πάρεις έναν ηγετικό ρόλο. Μπορεί να είναι οικογενειακά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, οτιδήποτε είναι, αλλά πρέπει εσύ όμως να δείξεις την εσωτερική σου δύναμη, τη λογική σου, αλλά και την ευθύνη ότι το σηκώνεις αυτό το βάρος. Η βασίλισσα ξυφών δηλώνει διάβγεια, καθαρότητα σκέψης, πνευματική δύναμη και ειλικρίνεια. Πρώτα απ' όλα να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, γιατί είναι δύο πολύ ισχυρές, πολύ δυνατές ενέργειες. Και εδώ σου λέει επίσης ότι πολλές φορές τη δύναμή μας πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε με πολύ υπεύθυνο τρόπο και λογικό. Να είστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς στην επικοινωνία. Ειλικρίνεια δεν σημαίνει οργή, δεν σημαίνει θυμός, δεν σημαίνει που πολλοί βγαίνουν έτσι και λένε θα σταχώσω αλλά θα σου πω αλήθειες. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Είναι και ψυχικά λάθος αυτό. Θα πεις τις αλήθειες, πες τις με το δικό σου φυσικά τρόπο, αλλά δεν χρειάζεται με τόσο πολύ ένταση όπου τον άλλον τον βάλει σε άμυνα. Πρέπει να ανοίξεις τον άνθρωπο απέναντί σου. Η επικοινωνία λοιπόν πρέπει να βασίζεται στη λογική, στην αυτοσυγκράτηση, γιατί ο αυτοκράτορας εδώ είναι συγκρατημένος, όπως και αυτοί εδώ πέρα είναι συγκρατημένοι, στη σοφία, γενικότερα την εσωτερική που έχεις, και να οδηγήσεις τις καταστάσεις με λογικό τρόπο, πρακτικό και λογικό τρόπο. Άρα ο Νοέμβριος λοιπόν σε βάζει σε μια κατάσταση ηγετικού ρόλου, αλλά όμως χρειάζεται και ένας λογικός τρόπος στα πράγματα στα οποία γίνονται.
και θέλεις να κάνεις και θέλεις εσύ να γίνει. Και να είσαι και ειλικρινής και εσύ με τον εαυτό σου. Επίσης, πάμε. Λέω, έχουμε τους εραστές και τον Άσο Μπαστούνι. Μία πολύ ωραία κάρτα. Οι εραστές δείχνουν τις σχέσεις. Εντάξει. Δείχνουν την αφοσίωση. Δείχνουν τις αποφάσεις, δείχνουν όμως και την αρμονία εδώ. Δείχνουν επίσης την κατανόηση. Δεν είναι μόνο ερωτικό, είναι και φιλικό, είναι και επαγγελματικό εδώ. Δείχνει μέσα λοιπόν εκεί που είσαι, στα κομμάτια τα οποία είσαι, εργασία, οικονομικά, επαγγελματικά, συναισθηματικά, αρμονία και αποφάσεις. Ο Άσος του Ράβδων συμβολίζει έμπνευση, πάθος, νέες ευκαιρίες, εντάξει. Ο συνδυασμός του σου λέει λοιπόν ότι ο Νοέμβριος θα μπορεί να σου φέρει νέες ευκαιρίες, τις οποίες εσύ τις δημιουργείς. Δεν θα δημιουργηθούν από μόνες τους, τίποτα δεν δημιουργείται από μόνο του. Μπορεί να σταθείς τυχερός, τυχερή για κάποιες περιπτώσεις, αλλά εδώ σημαίνει εσύ τα κάνεις. Νέα ξεκινήματα, νέες σχέσεις, δημιουργικά εγχειρήματα, να αποφασίσεις με την καρδιά σου που θέλεις να πας και ποιο είναι το πάθος σου το οποίο θέλεις να ακολουθήσεις. Δημιουργούμε εμείς το μέλλον μας, τη μοίρα μας. Δεν τα κάνουν τα ταρό, δεν τα κάνει η αστρολογία, απλά βλέπουμε την πηξίδα, βλέπουμε το χάρτη, παίρνουμε μαθήματα, παίρνουμε πληροφορίες και προχωράμε να αντιμετωπίσουμε το πεπρωμένο μας, αυτό το οποίο μας περιμένει. Και εδώ σου έχουν βγει δύο πολύ ωραίες κάρτες για σένα, Λέων, στο οποίο σημαίνει ότι είσαι στο σωστό μονοπάτι. Και όμως μπορείς επίσης να δημιουργήσεις και νέα πράγματα. Βεβαίως, ναι, εξαρτάται και από άνθρωπο σε άνθρωπο, εδώ όμως λέμε ένα γενικό και λέμε τη γενική ενέργεια με την οποία εσύ εναρμονίζεσαι και μπορείς να φέρεις αυτές τις ενέργειες στη ζωή σου. Πάρ' το κι αλλιώς. Φέρε αυτές τις ενέργειες, φέρε την αγάπη. Κάντο και λίγο επίτηδες, πώς να το πω, επί τούτου. Φέρε λίγο την αγάπη μέσα σου. Φέρε την αρμονία, προσπάθησε να δημιουργήσεις αρμονία στο περιβάλλον σου. Κάτι καινούργιο, ένα νέο ξεκίνημα, από τα απλά πράγματα. Από το θα φτιάξω το σπίτι, θα το οργανώσω, θα το βάψω, θα ξεκινήσω ποδήλατο, λέω τώρα, θα περπάτημα. Θα βγαίνω κάθε Σάββατο και θα πηγαίνω με τους φίλους μου να τρώμε, να κάνουμε, να γνωρίσω κόσμο. Κάπως, κάτι. Εμείς το δημιουργούμε. Εντάξει. Ωραίοι συντονισμοί. Παρθένος. Εδώ έχουμε δύο ιδιαίτερες κάρτες με το συνδυασμό τους. Από τη μία έχουμε πολύ όμορφες εικόνες εδώ. Από τη μία έχουμε τη δύναμη που συμβολίζει το θάρρος, την αντοχή, την εσωτερική ισχύ μας. Και από την άλλη έχουμε ένα τρία ξυφών, ένα πολύ ιδιαίτερο χαρτί, δύσκολο, αντιπροσωπεύει την καρδιά που έχει πληγωθεί, τον πόνο, τη θλίψη, που έχει πληγωθεί σε πολλαπλά επίπεδα κιόλας. Συνήθως αυτή η κάρτα υποδηλώνει την προδοσία, τη θλίψη σε θέματα σχέσεων, δηλαδή ότι μπορεί να υπήρξε στο τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση, να μην το γνώριζες και να το αντιλήφθηκες πολύ αργά. Μπορεί να δηλώνει επίσης ότι αγάπησες, ερωτεύτηκες έναν άνθρωπο ο οποίος όμως ήταν σε μια άλλη σχέση και εσύ θα ήσουν το τρίτο πρόσωπο και θα ήσουν εκτός και αυτό σε πλήγωσε. Η καρδιά πολλές φορές λειτουργεί με ιδιαίτερο τρόπο. Ό,τι και να είναι όμως, εδώ αυτό το οποίο σου λέει γενικά για τον Νοέμβριο είναι μια ευκαιρία για εσένα, όπου μπορεί να αντιμετωπίσεις κάποιες προκλήσεις εσωτερικές κυρίως βαθύτατες που θα δοκιμάσουν τη συναισθηματική σου αντοχή. Ωστόσο όμως αυτή η εσωτερική δύναμη, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, λέει το εξής, θα σε βοηθήσει να κάνεις τρία πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι, τρία πράγματα. Αυτός ο αριθμός τρία μεταμορφώνεται. Να ξεπεράσεις την απογοήτευση, να θεραπεύσεις τυχόν πληγές και να σου το πω έτσι, να ανέβεις ενεργειακά χρησιμοποιώντας τη λογική και προχωρώντας πιο κάτω.
Δύσκολο γιατί είναι τρίπτυχο, έτσι, γιατί είναι τρεις ενέργειες εδώ, αλλά από την άλλη λέει ότι έχεις τη δύναμη. Έχεις την εσωτερική δύναμη, έχεις το εσωτερικό σθένος, έχεις την, όλο το δυναμικό, όλο το ενεργειακό δυναμικό να τα ξεπεράσεις, να ξεπεράσεις τις απογοητεύσεις, τις δυσκολίες, τα εμπόδια, τον εσωτερικό σου συναισθηματικό κόσμο που μπορεί να σε κάνει και λίγο πιο ευάλωτο, ευάλωτη, συναισθηματικό, συναισθηματική μέσα στο Νοέμβριο. Δύναμη λοιπόν, η εσωτερική δύναμη. Το επόμενο ζώδιο είναι ο Ζυγός και έρχεται με τον τροχό της τύχης και με το 5 μπαστούνι. Ο τροχός της τύχης πάντα συμβολίζει τις αλλαγές και συμβολίζει τις θετικές αλλαγές, τις ευκαιρίες και την ανατροπή της μοίρας. Άκου τώρα ανατροπή της μοίρας, τι σημαίνει. Σημαίνει αποφυγή, μάλλον να σου το πω διαφορετικά. Όλα αυτά που κάνουμε, αστρολογία, αριθμολογία, ταρό, έχουν ενσταλάξει μία διδαχή, να σου το πω έτσι. Ένα συμπέρασμα, να σου το πω καλύτερα, ένα συμπέρασμα. Ποιο είναι αυτό? Να ξεπεράσουμε τη μοίρα μας. Από αρχαιοτά τον χρόνο και ο Πυθαγόρας έλεγε ότι μέσα από την αριθμολογία ο σκοπός ποιος είναι? Να ξεπεράσουμε τη μοίρα, αυτό που μας έλαχε. Και όταν γνωρίζουμε, το ξεπερνάμε. Όταν αποκτήσεις γνώσεις, τώρα δεν θα σου πω κάποιο παράδειγμα, όταν αποκτήσεις κάποιες γνώσεις για τον εαυτό σου, ότι είσαι επιρρεπής, ας πω ένα μικρό έτσι, είμαι επιρρεπής στο τζόγο, έτσι, είμαι, να το πω στο είμαι, έτσι, σε αυτό, είμαι επιρρεπής στο τζόγο, όχι ότι είμαι, δεν παίζω τζόγο, αλλά λέω, είμαι επιρρεπής στο τζόγο, πολύ, παίζω συνέχεια, τζογάρο κάνω. Αυτό βγαίνει στην αριθμολογία και αυτό που σου λέει, πρόσεξε, ναι, έχεις το δικαίωμα να παίζεις, αλλά όμως αν παίζεις συνέχεια, θα χάσεις τα πάντα, θα βρεθείς στο δρόμο, πραγματικά. Το θες? Και έχοντας αυτή την πληροφορία, ο άνθρωπος τότε σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, ή αλλάζει κάτι μέσα του, στο μυαλό του, στην ψυχή του, και δεν γίνεται έρμεο της μοίρας, ή τελικά γίνεται έρμεο και μετά η μοίρα στον τραβάνε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Το πέντε ράβδων αντιπροσωπεύει τον ανταγωνισμό, συγκρούσεις, την πρόκληση. Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπα, σε ένα πνευματικό επίπεδο. Προσέχουμε λίγο, να σου το πω έτσι, τη μοίρα μας. Τι θεωρούμε εμείς που το λέμε πολλές φορές, έτσι. Προσέχουμε λοιπόν τις ιδιαίτερες προκλήσεις ίσως από άλλους ανθρώπους, άνθρωποι που μας ανταγωνίζονται. Εδώ λοιπόν ο Νοέμβριος σηματοδοτεί ότι μπορεί να έρθουν σημαντικές αλλαγές και να κληθείτε να αντιμετωπίσετε κάποιες ανταγωνιστικές καταστάσεις, συγκρούσεις, όμως με προσαρμογή, με αλλαγές, σε αυτές τις αλλαγές και ειδικές αλλαγές, αλλά και με προσαρμογή στις αλλαγές που έρχονται, βρίσκετε τρόπους να ξεπεράσετε τις προκλήσεις. Και τότε η τύχη με έναν μυστηριώδη τρόπο έρχεται και σας χαμογελά. Αλλάζει η αλλαγή για τους Ζυγούς. Πάμε στους Σκορπιούς τώρα. Είπαμε, βλέπουμε ζώδιο οροσκόπο, έτσι. Για εσάς λοιπόν τους Σκορπιούς έχουμε μία επιλογή. Έχουμε λοιπόν το κρεμασμένο και το 7 ξυφών. Ο κρεμασμένος δείχνει την πάυση. Δείχνει την πάυση, εννοούμε δηλαδή, όπα, σταμάτα, περίμενε λίγο. Αυτό σημαίνει, εντάξει. Αλλαγή προοπτικής και την ανάγκη για θυσίες. Όταν λέμε για θυσίες, εννοούμε πού θα ξοδέψεις το χρόνο σου. Γιατί ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει ο άνθρωπος. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Ο χρόνος. Αν έχεις χρόνο, έχεις χρόνο να κάνεις πολλά πράγματα. Αν δεν έχεις χρόνο, τότε χάνεσαι. Χάνεις.
Και η θυσία σημαίνει πού θα σπαταλήσω, με ποιους ανθρώπους, πού, σε ποιες καταστάσεις θα ξοδέψω το χρόνο μου. Ξόδεψέ τον σοφά λοιπόν. 7 ξυφών σημαίνει εξαπάτηση, προδοσία, απόκρυψη, την στρατηγική και κυρίως αφορά τους άλλους ανθρώπους που έχουν εναντίον μας. Ο Νοέμβριος λοιπόν σε καλεί να προσέξεις τις καταστάσεις και τους ανθρώπους οι οποίοι σε περιβάλλουν. Ίσως εσύ χρειαστεί να είσαι πολύ στρατηγικός, στρατηγική και να προστατεύσεις τον εαυτό σου από καταστάσεις οι οποίες δεν φαίνονται, είναι κρυφές. Και θέλουν λοιπόν να σε τραβήξουν αυτές οι καταστάσεις, αυτοί οι άνθρωποι, σε γεγονότα δραματικά, υπερβολικά, ανούσια, να σου τρώνε το χρόνο σου, την ενέργειά σου, να ασχολείσαι με εντελώς ανούσια και χαζά πράγματα και χάνεις τον πολύτιμό σου χρόνο. Ο κρεμασμένος επίσης εδώ δηλώνει ότι μπορεί να σε προδώσουν, αλλά από την άλλη όμως δείχνει ότι έχεις μέσα από υπομονή τη δυνατότητα να το ξεπεράσεις και να το δεις διαφορετικά και να προχωρήσεις, Σκορπιέ, με μία συναισθηματική ισχυρή δυναμική, να το πω έτσι, δηλαδή να ενισχυθείς συναισθηματικά. Δηλαδή να μην σε πάρει από κάτω, αυτό εννοώ, να το πω πιο ξεκάθαρα. Τοξότης. Για πάμε να δούμε τι κρύβει εδώ ο τοξότης. Έχουμε δύο κάρτες, πολύ ωραίες κάρτες. Έχουμε την εγκράτεια και έχουμε και το 9 μπαστούνι. Η εγκράτεια αντιπροσωπεύει τη δύναμη, την ισορροπία, την αρμονία, την υπομονή. Η εγκράτεια είναι μια κάρτα θαυμάτων, σημαίνει το θαύμα, δηλαδή πίστευε στο θαύμα. Αντιπροσωπεύει το χρόνο που χρειάζεται επίσης για κάποια πράγματα για να υλοποιηθούν, δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη. Το 9 το ράβδον δείχνει την υπομονή, ανθεκτικότητα, προστασία και ότι έχεις πολεμήσει πολύ στη ζωή σου και είσαι ο πολεμιστής, η πολεμίστρια όπου έχει αντέξει, όπου τα έχει καταφέρει. Ο συνδυασμός, λέει ο Νοέμβριος, λέει, θα σε καλέσει να διατηρήσεις την ισορροπία παρά τις δυσκολίες. Νιώθεις εξάντληση, πολύ μεγάλη κούραση, αλλά θα πρέπει όμως, εδώ είναι τώρα το σημείο κλειδί, να επιμείνεις, να αντέξεις στις προκλήσεις ήδη που αντιμετωπίζεις και να ξέρεις ότι όλα κάποια στιγμή φτάνουν σε μια ολοκλήρωση. Με τον αριθμό 9 σημαίνει φτάνουν σε μια ολοκλήρωση. Η εγκράτεια σημαίνει ότι μάλλον και οι δύο κάρτες είναι στο ζώδιό σου. Η εγκράτεια είναι ο τοξότης. Στα ταρό αντιστοιχεί στον τοξότη, που είσαι πολύ μέσα στη δική σου την ενέργεια. Και η εγκράτεια σημαίνει γνωρίζω, σημαίνει επίσης και μαθαίνω πράγματα και να καταλάβω ότι η ζωή είναι ένα θαύμα από μόνη της και ότι ως άνθρωποι είμαστε και εμείς καθηκόνα και ομοίωση, μπορούμε και εμείς να καταφέρουμε το δικό μας θαύμα στη ζωή. Τι έχεις καταφέρει, ποιο είναι το δικό σου θαύμα που έχεις καταφέρει στη ζωή. Εντάξει, μήπως έχεις κάνει κάτι καλό, βοήθησες έναν άνθρωπο, ήσουν κοντά του όταν ήταν άρρωστος, κουρασμένος, βοήθησες με το λόγο σου κάποιον άλλον, τον στήριξες, του ρίξες το δρόμο, όλα αυτά είναι θαύματα. Και το 9 λοιπόν έρχεται εδώ να σου πει ότι η επόμενη περίοδος είναι μια περίοδος για σένα όπου τελικά δίνεις στον εαυτό σου πολλά μπράβο διότι τα έχεις καταφέρει και από την άλλη δηλώνει ότι κάτι ολοκληρώνεται με θετικό τρόπο. Άντεξες, να σου το πω έτσι, άντεξες. Εγώκερος. Ο εγώκερος έχει πολύ ισχυρές ενέργειες. Πύργος, ξαφνικές αλλαγές, παλιές δομές φεύγουν, ανατροπή πραγμάτων και καταστάσεων. Και για ένα τόσο σταθερό ζώδιο για εσένα, ο μήνας Νοέμβριος, μπορεί να είναι ανατρεπτικός. Αλλά όμως,
αυτή η ανατροπή, αυτή η αλλαγή, συγχρόνως σημαίνει και απελευθέρωση. Ένα ζώδιο το οποίο δύσκολα ο εγώκερος απελευθερώνεται, προτιμάει να υπομένει, να περάσει ο χρόνος και να λυθούν τα πράγματα. Είναι και αυτό μια τακτική που τον προστατεύει η κρόνια, να το πω έτσι, ενέργεια, επιρροή. Όμως ετοιμάσου, διότι πολλές φορές κάποια πράγματα τα οποία νόμιζες ότι ισχύουν τελικά δεν ισχύουν. Μπορείς αυτές τις αλλαγές να είσαι μέσα και να σε συμπαρασύρουν ή να είσαι παρατηρητής. Ο ακόλουθος ξυφών σημαίνει μάθηση, περιέργεια, αναζήτηση. Ένα μεγάλο μάθημα που έχεις να μάθεις εσύ, εγώ και ρε, να σου το πω έτσι και αλλιώς συμβολικά, είναι να ξεμάθεις. Να ξεμάθεις ότι γνώριζες, να ξεμάθεις ότι έκανες παντού, επαγγελματικά, συναισθηματικά, και να το ξαναχτίσεις από την αρχή. Να μια τεράστια πρόκληση για σένα. Να μια ωραία αποστολή που έχεις. Τα γκρεμίζεις όλα και τα χτίζεις από την αρχή πάνω σε ωραίες δυνατές βάσεις. Και ξεμαθαίνεις και ξαναμαθαίνεις. Ανατροπές. Αλλά αυτές οι αλλαγές όμως θα σε οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες και σε μια τεράστια προσωπική ανάπτυξη. Να είσαι ανοιχτός, ανοιχτή σε νέες πληροφορίες και έτοιμος, έτοιμη για προσαρμογές. Πλέον στη σημερινή εποχή, στο επαγγελματικό κομμάτι, να σου το πω έτσι, μιας και είσαι και ένα ζώδιο που αφορά τον επαγγελματικό χώρο, πρέπει να ξεμάθεις ότι γνώρισες και να ξαναμάθεις καινούρια πράγματα. Αν το κάνεις αυτό, θα έχεις τεράστια επιτυχία. Ναι, να σπουδάσεις κάτι διαφορετικό. Λέω τώρα, εσύ ήσουνα, λέω στην τύχη έτσι, εσύ ήσουνα σε τμήμα marketing και τώρα εμπορικά κομμάτια, δεν ξέρω τι, και τώρα πρέπει να κάτσεις να μάθεις για τεχνητή νοημοσύνη. Να κάτσεις να μάθεις, γιατί χαζός είσαι, όχι. Είναι δύσκολο, ναι. Ξεκίνα, κάνε τα βήματά σου, διότι έτσι εσύ, επειδή έχεις και τη στόφα του δασκάλου, γιατί είσαι μεγάλος δάσκαλος και εσύ, εγώ και είναι μεγάλη δάσκαλη. Και άλλα ζώδια βεβαίως, αλλά είναι μεγάλη δάσκαλη. Έχεις έρθει λοιπόν να γίνεις μαθητής, να ξεμάθεις, να ξεβολευτείς και να ξαναμάθεις. Στις σχέσεις, είχες μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ας πούμε παραδοσιακό. Τώρα που και ο Πλούτωνας μπαίνει στον υδροχό, τώρα που ζούμε σε άλλες καταστάσεις, να ξεμάθεις. Να αφήσεις λίγο το παραδοσιακό, όσο και αν αυτό σου φαίνεται λίγο περίεργο, που λέμε, α, εγώ είμαι παλιά σκοπής αυτά. Οκ. Δεν λέμε να το αλλάξεις εντελώς. Να ξεμάθεις και να ξαναμάθεις νέα πράγματα. Να αλλάξεις. Είναι μία πολύ καλή περίοδος για σένα, εγώ και ρε, για το επόμενο χρονικό διάστημα, να φέρεις εσύ τον πύργο. Να κάνεις εσύ ανατροπές, εσωτερικές, βαθύτατα εσωτερικές πρώτα απ' όλα για σένα, να δεις αυτά που σε δυσκολεύουν, γιατί όλοι ξέρουμε τι είναι αυτά που μας δυσκολεύουν, γκρέμισε τα και ξαναχτίστα από την αρχή. Μπαίνουμε σε μία περίοδο, το λέω σαν μήνυμα, διότι ο υδροχός είναι και ένα ζώδιο το οποίο είναι σαν αδερφάκι σου, να το πω έτσι. Και ο λόγος είναι ότι έχετε με την παλιά κλασική αστρολογία που ισχύει. Δεν έχει φύγει η ενέργειά της, να το πω έτσι. Ο Κρόνος κυβερνά αυτά τα δύο ζώδια, υδροχό και εγώκερο. Και επειδή είναι ένα προσφυλές κατά κάποιο τρόπο, λίγο περίεργο και διαφορετικό, αλλά με μια όμορφη διαφορετικότητα και καρμικό απέναντι σε σένα, ζώδιο υδροχός, να ξεμάθεις, να γκρεμίσεις, να επανιδρυθείς, να φέρεις το καινούριο. Μπορείς να το κάνεις. Αλλαγές, αλλά όμως και αφύπνιση είναι οι δυνατές ενέργειες τις οποίες φέρνεις για το μήνα αυτό, αγαπημένε εγώ και ρε. Πολύ δυνατές ενέργειες. Υδροχός. Ο υδροχός λοιπόν φέρνει τις ενέργειες του ερημίτη και του 4 πεντάκτηνο. Άκου τώρα. Ο ερημίτης συμβολίζει την εσωτερική αναζήτηση, τη σοφία και την απομόνωση. Και έλα μου ντε εδώ, πόσο μα
πόσο, επειδή ο ερημίτης συμβολίζει την ψυχή και το ταξίδι της ψυχής σε αυτή τη ζωή, και πώς τώρα ο Πλούτονας στο ζώδιο του υδροχώου φέρνει την εσωτερική ψυχική επανάσταση, έτσι λοιπόν και εσύ αγαπημένα μου, υδροχώε, ζώδιο οροσκόπο, συμβολίζει τη δική σου εσωτερική ψυχική αναζήτηση, διότι είναι ατομικό πλέον θέμα. Πριν ήμασταν σε μία πιο κοινωνική δομή, να το δούμε όλοι μαζί, τώρα πηγαίνει ατομικά. Σου λέει το σύμπαν, και το είδατε λοιπόν τώρα μαζικά, το είδατε σε κοινωνικό επίπεδο, το θέμα της ψυχικής υγείας ή της ψυχικής επανάστασης ή της ψυχικής σημασίας, και πηγαίνετε τώρα σε ατομικό επίπεδο, δουλέψτε ο καθένας με όποιο τρόπο ξέρει και μπορεί για τον εαυτό. Ο ερημίτης όμως συμβολίζει την εσωτερική αναζήτηση. Την ουσιαστική όμως, όχι την επιφανειακή, εντάξει θα τα δω, θα κάνω, όχι, ουσιαστική. Το 4 πεντάκτηνο ή των δυναρίων δείχνει την ανάγκη για ασφάλεια, συγκράτηση, διαχείριση πόρων. Ποιος είναι ο συνδυασμός τώρα? Ο συνδυασμός σημαίνει να εστιάσουμε στον εαυτό μας, να εστιάσετε στον εαυτό σας, να αναζητήσετε εσωτερική καθοδήγηση, συγχρόνως διαχείριση και ασφάλεια. Διαχείριση και προσωπική ασφάλεια για εσάς. Σημαίνει πνευματική αφύπνιση, η οποία όμως έχει και πρακτικό κομμάτι. Εσωτερική αναζήτηση, χρόνος, γιατί το 9 σημαίνει και δίνω χρόνο, ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων, αλλά έρθει και η στιγμή επιτέλους να δω και την ασφάλειά μου, είτε είναι η εσωτερική, πνευματική μου, ψυχική ασφάλεια, είτε είναι υλική ασφάλεια. Κυρίως υλική βεβαίως, αλλά όλα όμως έχουν ένα πρακτικό κομμάτι στη ζωή μας. Όλα έχουν πρακτικά κομμάτια. Και όλα έχουν και μία δόση λογικής. Στην ουσία η έκφραση είναι εδώ. Πρώτα είναι η ψυχική εκδήλωση, πνευματική, νοητική, και μετά έρχεται η πρακτική εκδήλωση των πραγμάτων, να σας το πω έτσι. Άρα για σένα υδροχώε, η εσωτερική αναζήτηση σημαίνει και σωστές βάσεις και σωστό στήριγμα, ισχυρό στήριγμα. Πάμε στους ηχθείς. Είπαμε, βλέπουμε ζώδιο και οροσκόπο. Η δικαιοσύνη και το 6 κούπα, 6 κυπέλων. Δύο πολύ δυνατές κάρτες, ιδιαίτερες. Η δικαιοσύνη αντιπροσωπεύει ισορροπία. Αντιπροσωπεύει την αλήθεια. Τις συνέπειες των πράξεών μας. Το 6 κυπέλλων τι δηλώνει? Παρελθόν, αναμνήσεις, παιδικότητα. Ο Νοέμβριος μπορεί να σας φέρει με αντιμέτωπους, με καταστάσεις από το παρελθόν σας. Αναθεώρηση σχέσεων, αναθεώρηση αναμνήσεων, αναθεώρηση ίσων σχέσεων οποιοδήποτε επίπεδου. Είναι σημαντικό όμως να διατηρηθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης, της ισορροπίας, να επιληθεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα, ακόμα και νομική, ουσιαστικά και νομική εκκρεμότητα σημαίνει εδώ, με δίκαιο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διότι πολλές φορές αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί εδώ σημαίνει και πνευματική δικαιοσύνη, χρησιμοποιούμε την πονηριά. Και νομίζουμε ότι αυτό ή τα παραθυράκια του νόμου ή κάποια παραθυράκια που μπορούμε να βρούμε στους γήινους εδώ νόμους ή δεν ξέρω τι, και να προσπαθήσουμε να ξεγελάσουμε το οποιοδήποτε σύστημα. Γίνεται, δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά γίνεται προσωρινά. Και επειδή η ηχθής είναι ένα ζώδιο το οποίο ελίσσεται, δεν είναι κακό. Όχι, στη σημερινή εποχή, στο σημερινό κόσμο, η ελιγμή είναι θέμα στρατηγικής. Δεν είναι κακό. Η υποχώρηση, ας πούμε, δεν είναι κακό προκειμένου να αντιμετωπίσεις έναν εχθρό ο οποίος θα σε συντρίψει σε δευτερόλεπτα. Το να υποχωρήσεις και να κερδίσεις χρόνο, όχι. Λάθος το έχετε καταχωρημένο αν νομίζετε ότι μόνο η επίθεση, η ένταση, η μαγιά, η σκληράδα. Όχι. Η τρία δεν έπεσε με 10 χρόνια πολέμου και σκληράδας και
πώς να το πω, και έτσι πολύ σκληρών πολέμων, γεγονότων και καταστάσεων. Έπεσε με πονηράδα, με υποχώρηση και με μια άλλη προοπτική. Αυτό λέει εδώ πέρα. Αλλά εδώ όμως λέει και ειλικρίνη. Εδώ από μένα η χθής, τώρα για να έρθουμε στα δικά μας, λέει ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει με κάποιο τρόπο, με λογική όμως λέει εδώ, με λογική, με ειλικρίνεια, με σύνεση, με συγκράτηση, γιατί η δικαιοσύνη έχει και μια συγκράτηση. Έχει ψωμένο το σπαθί της, αλλά δεν είναι πολεμική όμως. Είναι μπαπ, 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 εκεί δηλαδή. Λέει τις αλήθειες με πολύ ωραίο λογικό τρόπο. Εντάξει. Και είναι σημαντικό για εσένα λοιπόν και με το 6 κούπα πράγματα τα οποία σε στεναχώρησαν στο παρελθόν ή σου δημιούργησαν ή σε έφεραν σε δύσκολες καταστάσεις ή σε στεναχώρησαν ή σε πλήγωσαν, γιατί το 6 κούπα σημαίνει και καρμικές συναντήσεις, γιατί και οι δύο κάρτες είναι πολύ καρμικές, έτσι, κάποιες σχέσεις που ήταν καρμικές, κάπως δεν προχωρήσαν, έγιναν ανάμνηση. Σχέσεις βέβαια σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά κυρίως καρμικές σχέσεις λέει εδώ, και στεναχωρήθηκες, να τις εξισορροπήσεις κατά κάποιο τρόπο. Ο Νοέμβριος είναι ένας θαυμάσιος μήνας για σένα, ώστε να φέρεις ισορροπία και βαθύτητα στη σχέση σου και στη ζωή σου γενικότερα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε κάνε εγγραφή στο κανάλι, οπωσδήποτε πάτα καμπανάκι δύο φορές για να σου έρχονται οι ειδοποίησεις. Εδώ από αυτό το κανάλι κάνουμε καταπληκτικά πράγματα. Κάνουμε, όπως βλέπεις, συγκλονιστικές αναλύσεις. Μπες και δες ακόμα και παλαιότερες αναλύσεις μου, βίντεο που έχω κάνει, διότι μπορεί να τα δεις με διαφορετικό μάτι. Επισκέψου, αν θέλεις, και το site μου. Υπάρχουν παντού τα links, αλλά στο λέω και εγώ τώρα, το acastaro.gr, με δωρεάν υπηρεσίες. Ξεκάθαρες, ξεκάθαρο απλό site στο οποίο με ξεκάθαρο τρόπο μπορείς να επιλέξεις αυτό το οποίο θέλεις. Μία κάρτα του ΑΚΑΣ, τρεις κάρτες, online χρησμός με ιδιαίτερα νοήματα, τη μαγική μου σφαίρα αλλά με απαντήσεις που θα σε σοκάρουν, τυχεροί αριθμοί, μπισκοτάκι. Μπορείς να δεις τις αστροπλανητικές προβλέψεις, οι οποίες βλέπεις, μπορείς να δεις αυτούς τους συνδυασμούς εδώ, αλλά δεν έχουν την ανάλυση, και θα μπορείς να δεις την ανάλυση μου στο κανάλι μου. Πολλές υπηρεσίες για σένα, πλήρες αριθμολογικό, με ξεκάθαρο τρόπο μπορείς να επιλέξεις πολύ απλά τις αριθμολογικές σου έτσι αναζητήσεις και υπηρεσίες που θέλεις να δεις σε μένα, με καρμικά, με πεπρωμένα, με τις αναλύσεις σου, όλα υπάρχουν σε ένα site πάρα πολύ απλό και εύκολο, όπου μπορείς να πάρεις πληροφορίες και γνώσεις και να περάσεις και καλά επίσης. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.